Ζων, ο Τζάκσον, ο Βοροντσέβιτς και ο Χάινς. Από την άλλη πλευρά ο Χέινς, ο Λόγκαν, ο Σακέτη, ο Γενγκά και ο Βάναντο. Εδώ είναι η πεντάδα των Ιταλών. Οι οποίοι αναμένεται να έχουν μεγάλο πρόβλημα. Η ΤΣΕΣΚΑ είναι πρώτη στην Ευρωλίγκα στην αξιολόγηση, πρώτη στο σκοράρισμα σχεδόν 90 πόντι, πρώτη στα εύστοχα δίποντα σχεδόν 23 αναπαιχνίδι, έχοντας είπαμε 59% στα δίποντα και 42% στα τρίποντα. Από την άλλη πλευρά σκοράρει μόλις 68,3 πόντους η Σάσαρη, είναι 22η στον συγκεκριμένο τομέα. Ο Λόγκαν στη γωνία για τον Γενγκά. Ο Φριτζόν είναι μπροστά του, ο Βάναντο χαμηλά με τον Χάινς. Θα γυρίσει με ωραίο hook. Ο Σακέτη δεν μπορεί να διεκδικήσει το rebound. Η πρώτη επίθεση πάει στο σίδερο για τους Ιταλούς. Ο Βοροντσέβιτς έψεξε την πάσα χαμηλά καθώς έκοψε ο Τζάκσον, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα και τον Χάινς δίπλα του για την επιλογή. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Ο Βοροντσέβιτς είναι με τον Γενγκά, πάλι ψηλά ο Χάινς. Στα 2 δευτερόλεπτα ο Βοροντσέβιτς είναι εκεί ο Χάινς για να ανανεώσει την επίθεση. Έχει πλέον έκτημα εκεί που βρίσκεται. Θα κοπεί όμως από την ωραία προσπάθεια του Βάρναντο. Ο Φριτζόν, ο Ντεκολό, συγγνώμη, θα τελειώσει τη φάση. 2-0. Η απάντηση δεν έρχεται ποτέ από τον Χέινς. Πάσα εφημιδιασμού εκεί που έχει ξεχαστεί ο Βοροντσέβιτς. Υπάρχει φάουλ, 2 βολές από τον Λόγκαν στον Ρώσο Χόλγουρ. Πέιτο καθαρά. Με τους δύο πόντους του Βοροντσέβιτς, η ΤΣΕΣΚΑ η οποία πιέζει από το ξεκίνημα για να δημιουργήσει έξτρα προβλήματα στους Ιταλούς. Να δούμε αν έχει αλλάξει και κάτι ο Γκαλβάνι απέναντι στους παίχτες που δεν θύμιζαν σε τίποτα ομάδα στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Χέινς εδώ θα βάλει το πρώτο ιταλικό καλάθι για 3. Πάσα στη γωνία, ρυψοκίνδυνη για τον Τζάκσον, αυτός καταφέρνει να συγκρατήσει, θα κοπεί από τον Βάναντο, 2 μπλοκ από τον Αμερικανό, υπάρχει φάουλ ή έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Θα δούμε τι θα πει ο Κορομιλάς, νομίζω ότι έδωσε φάουλ, ωραίο μπλοκ από τον Βάναντο. Φάουλ στη συνέχεια. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο νέες βολές για τον Βοροντσέβιτς. Για τον Γενγκά ψάχνει την πάσα χαμηλά στον Βάρναντο, αυτός έξω στο Χέινς. Στα 2 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει ο Αμερικανός, κακό είναι το σούτ. Επιθετικό rebound, αλλά η μπάλα στο σίδερο με τον Χάινς. Ο Τζάκσον προσπαθεί να πιάσει κοιμόμενη την άμυνα της Δυνάμο. Ο Ντεκολό, ο οποίος θα κοπεί με φάουλ από τον Βάρναντο.
δεύτερο δικό του πολύ νωρίς και πηγαίνει μόνος του, παίρνει μόνος του το δρόμο για τον πάγκο. Εδώ καθαρά βρίσκει το δεξί χέρι του Γάλλου. Όσο κι αν διαμαρτύρεται, ήδη έχει πάει τρεις φορές στη γραμμή η ΤΣΕΣΚΑ. Τέσσερις βολές από τον Βοροντσέβιτς και δύο τώρα από τον Δεκολό. Τρία. Ο Βαναδό λογικό είναι να πάει στον πάγκο με τα δύο γρήγορα φάουλ. Ο Χέινς περιμένει τον Λόγκαν να βγει. Ο Λόγκαν με ταμπλό έχει περάσει το παιχνίδι στη θέση του Βάρναντο Πέτουι. Χαμηλώνει αρκετά το σχήμα. Θα ξεφύγει ωραία η πάσα έξω. Σακέτ είναι καλό σουτέρ και το αποδεικνύει. 7-6. Δεν είναι ασυνήθιστο τα καλάθια της Σάσαρη να είναι περισσότερα έξω από τα 6,75 και λιγότερα μέσα από τη γραμμή. Ωραία η πάσα από τον Χάινς. Νέες βολές. Φάουλ ήταν από τον Πέτουι σε ένα μάτς που δεν έχει ρυθμό, καθώς έχω την εντύπωση ότι πολύ γρήγορα η Σάσαρη θα φτάσει στα 5 και θα οδηγεί την ΤΣΕΣΚΑ στην παραμικρή επαφή στις βολές. 6 στις 7. 1 στα 4 εντός παιδιάς για την ΤΣΕΣΚΑ, 2 στα 6 και τα 2 τρίποντα για τη Σάσαρη. 9-6 με τις δύο βολές του Φριτζό. Το γήπεδο ποτέ δεν ήταν αυτό που λέμε πραγματική έδρα για την ΤΣΕΣΚΑ. Και ο Ντεβέκη στο παρκέ. Σακέτη για τον Χέινς. Θα μπει μέχρι μέσα με το δεξί. Έρχεται ο Πέτουι. Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Μπρετ Πέτουι για να συμπληρώσει την προσπάθεια του συμπαίκτη του και καλή άμυνα. Και έχει την ευκαιρία να πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα η Σάσαρη. Με τον Λόγκαν έχει μείνει με τον Χάινς, ο Πέτουι με κοντύτερο αντίπαλο, τον Τζάκσον. Ο Πέτουι δεν είδε την πάσα στον Σακέτη, αλλά ευστόχησε. 9-10. Με 4 συνεχόμενους πόντους του Πέτουι. Η Σάσαρη προηγείται με έναν για πρώτη φορά στο μάτς. Τώρα φάουλ από τον Χάινς και στη γραμμή ο Φριτζόν. Πολύ νωρίς πήγε στον πόνους η ΤΣΕΣΚΑ και θα τιμωρήσει την Σάσαρη, ιδίως όταν εκεί πηγαίνει ο Φριτζόν ή ο Ντεκολό, όπως νωρίτερα, ακόμη και ο Βοροντσέβης που είναι ο μοναδικός που έχει χάσει βολή. 11-10. Ο Στιλτσεβιτς πέρασε στη θέση του Χέινς, ο Κροάτης.
διοργανώνει και την επίθεση της Σάσαρη. Ο Ντεμπέκη περιμένει να βγει από τα screen κάποιος. Ο Πεντουέι του δίνει τον δεξί διάδρομο. Ο Ντεμπέκη πάσα έξω. Καλό το passing game για τους Ιταλούς, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί τρίποντο. Υπάρχει φάουλ από το free zone. Σωστά νομίζω. Έσπρωξε τον Πεντουέι. Με τον Αμερικανό να έχει πάρει καλύτερη θέση. Το πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για την αποκλείται να κάνει το φάουλ ο Ντεμπέκη και να είναι και αυτό στην επαναφορά από τον free zone το φάουλ. Το πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για την Σάσαρη. Άμεση εκτέλεση από τον Λόγκαν. Για δύο όμως. Και νέο προβάδισμα για τους Ιταλούς. Ο Φριτζόν έχασε ο Ντεκολέ έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Και ο Τεόντοτς στο παρκέ τώρα. Και όχι μόνον αυτός. Ο Κουρμπάνοφ με το που μπήκε έβαλε τρίποντο. Ο Λόγκαν είναι με τον Βοροντσέβιτς. Ο Πέτουεϊ προσποιείται εντυπωσιακά. Αλλάζουν ωραία την μπάλα οι Ιταλοί στο ένα δευτερόλεπτο το σούτ από τον Λόγκαν. Ο Σακέτη θα ανανεώσει την επίθεση και θα φέρει το μάτς στα ίσια. Ενώ αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι η Σάσαρη δεν έχει κάνει ακόμη λάθος. Το Τεόντοσις με τον Στίψεβις να τον πιέζει από την αρχή. Πήγε να κάνει την παγίδα και ο Λόγκαν το μετάνιωσε. Ο Κουρμπάνοφ για τον Βοροντσέβιτς. Έχει περάσει και ο Χίγκινς στο μάτς που έχει την μπάλα τώρα. Τρία δευτερόλεπτα τώρα για τους Ρώσους. Εντυπωσιακή πάσα έξω στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Τεόντοσις δεν μπορεί να συνδεθεί με το καλάθι. Ο Πέτγουεϊ σκεπάζει άπαντες και μαζεύει το rebound. Θέλει να τρέξει με τον Λόγκαν. Η Σάσαρη κάτω το φάουλ. Έχει περάσει και ο Κορόπκοφ στο παιχνίδι. Αυτός είναι που έκανε το φάουλ. Μόλις το τρίτο ομαδικό ήταν αυτό για την ΤΣΕΣΚΑ. Στην επαναφορά ο Ντεβέκη δυσκολεύεται να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Παρατηρήσεις στον Κουρμπάνοφ. Από τον Κορομιλά. Κι άλλη αλλαγή για τον Ιτούδη. Μπαίνει ο Νικόλς. Ο Στίψεβιτς εντυπωσιακά. 14-16. Προβάλλει ανέλπιστη αντίσταση η δυνάμου Σάσαρη στην ΤΣΕΣΚΑ. Ο Κορόπκοφ είναι πιο βαρύς, πιο δυνατός από το Πέντουεϊ που αν και έπαιξε σωστά την άμυνα νικήθηκε. Ο Πέντουεϊ χτυπάει αμέσως. Στο ξεκίνημα τουλάχιστον μοιάζει να είναι ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια με τη φανελία της Σάσαρη. Ο Τεόντοσις για το δεύτερο τρίποντο, πρώτο δικό του στην δεύτερη προσπάθειά του. 19-18. 31ο παιχνίδι στη σειρά που βάζει τουλάχιστον ένα τρίποντο ο Τεόντοσις. Ο Λόγκαν για τον Πέτουεϊ είναι αυτός που παίζει σε θέση 5. Πάνω θα έχει κάνει φάουλ. Ο Χέινις ξανά στο παρκέ. Και ο Γενγκά. Ο Γενγκά τώρα σε θέση 5, ο Πέντουεϊ 4. Με τρεις πολύ κοντούς
απέναντι σε κάτι που έμοιαζε με ζώνη από τον Ιτούδη. Για να δούμε στην επόμενη άμυνα τη ΣΚΑ. Ο Χέινς θα μείνει στον αέρα. Δεν μπορεί ο Πέτγουεϊ, ο Κουρμπάνοφ θα πάρει το rebound και τότε θα τρέξει την ΣΚΑ. Θα βρει ανοιχτό το αριστερό διάδρομο. Θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Ογενγκά που θα πάρει και την μπάλα. Ευνηδιασμό τώρα για την Σάσαρη. Ο Χέινς αλλάζει πλευρά και πάλι όμως δεν υπάρχει καλάθι. Ο Τεόντος για τρεις στον ευνηδιασμό. Σίδερο ανανεώνει την επίθεση ο Κουρμπάνοφ. Παίρνει και πάλι την μπάλα έχοντας την πλάτη του τον Χέινς. Και ο Πέτγουεϊ εκεί βρίσκει πάσα στον Κορόπκοφ. Δεν υπάρχει καλάθι. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα, αλλά έτσι κι αλλιώς βολές για τον Ρώσο ψηλό. Μόλις μία βολή χαμένη για την ΤΣΕΣΚΑ, 10 στις 11 τώρα, δεν έχει σουτάρει ακόμη βολή η Σάσαρη, η οποία έχει 50% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα και δεν έχει κάνει ακόμη λάθος. 21-18. Ο Στυψεβίτς με τον Γενγκά ψηλά. Ο Κορόπκοφ δεν μπορεί, ο Κροάτης ψάχνει πάσα χαμηλά, πιέζεται από τον Τεόντος, δεν κάνει λάθος. 5 δευτερόλεπτα τώρα με τον Γενγκά να έχει μπροστά του τον Νίκολς, υπάρχει φάουλ. Όντως γλίστρησε λίγο, όπως λέει ο Νίκολς, γλίστρησε λίγο ο Γενγκά, αλλά εδώ με το χέρι υπάρχει φάουλ μπροστά στον Κορομιλά. Είδατε και την αντίδραση του Ιτούδη. Πρώτες βολές στο μάτς για την Σάσαρη. Είπαμε είναι η πιο εύστοχη ομάδα από τη γραμμή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά γενικά σήμερα το παλεύει αρκετά κιόλας το μάτς. Πέτουεϊ ανανεώνει την επίθεση. Ο Ντεβέκη με ταμπλό, ωραία, 21 όλα. Ο Τεόντοσιτς είναι ψηλότερος από τον Στίσεβιτς, δεν ξέρω πώς τον ποστάρει. Όπως κάνει ο Χίγκινς εδώ. Και θα πάει στη γραμμή. Νέες βολές για την ΤΣΕΣΚΑ. Με μία χαμένη από τον Higgins. Εβδομήντα δευτερόλεπτα ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Στυψεβίτς καταφέρνει να βγει από τα screen. Είναι ψηλά για να του δώσει το διάδρομο. Πέτγουεϊ, ο Κροάτης. Η πάσα έξω είναι εξαιρετική. Ο Ντεβέκη για τον Γενγκά. Αυτός για τρεις. 22-24. Νέο προβάδισμα για τη Σάσαρη που παρουσιάζεται μεταμορφωμένη, αν υπάρχει μεταμόρφωση στο μπάσκετ. Εδώ θα κλέψει ωραία ο Πέτγουεϊ με το δεύτερο λάθος της ΣΚΑ στο μάτς. Ο Στίψεβις θα ξεφύγει από τον Τεόντοσιτς που δεν ήθελε να κάνει φάουλ. Στη γωνία ο Γενγκά για νέο τρίποντο, λάθος από τον Γκουρμπάνοφ, ο οποίος έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. 34 δευτερόλεπτα, ενώ έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Κραυτσόφ στη θέση του Κοροπκόφ. Αρκετές αλλαγές
για τον Ιτούδη. Δεν έχει παίξει μόνο ο Πουλάκη μέχρι στιγμής. Φοβερό καλάθι έβαλε ο Γενγκάνη κόντας όλο τον κόσμο ψηλά. Όλος ο χρόνος επίθεσης είναι για την ΤΣΣΚΑ. Ο Τεόντοσιτς θα συνδεθεί τελικά με το καλάθι. 25-26, καθυστερούν οι παίκτες της Σάσαρη και χάνουν 4 δευτερόλεπτα σίγουρα. 25-26, αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου με τη Σάσαρη να προηγείται. Σύντομη διακοπή, σε λίγο ξανά κοντά σας. 6 τρίποντα, έχει 50%. Από την άλλη 57% στα τρίποντα για τη Σάσαρη, 42% στα τρίποντα, 9-8 είναι τα rebound. Για τη Σάσαρη όμως 6 επιθετικά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσει ο Ιτούδης. 2 τα λάθη της ΣΚΑ, ούτε λάθος για τη Σάσαρη. Ωραίο καλάθι από το Higgins, 27-26. Ο Στιψεβίτς για τον Γενγκά. Έχει περάσει και ο Πελεγκρίνο στο παιχνίδι. 5 δευτερόλεπτα τώρα με τον Γενγκά πατώντας τη γραμμή. Ο Τεόντοσιτς θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Τρίτο λάθος για την ΤΣΣΚΑ. Μαζί και τον Ντέρκολε. Ο Πελεγκρίνο μακριά από το χώρο δράσης του. Ο Λόγκαν είναι εκεί ο Γενγκά για να τον βοηθήσει να ξεφύγει από το Higgins. Έξω από τα 6.75 και λίγο χρονόμετρο για την άστοχη επίθεση. Θεόντοσιτς και Κουρμπάνοφ με τον Τέρκολε να πιέζει. Ο Κουρμπάνοφ εκεί έχει πλεονέκτημα. Αντίπαλο τον Στίψεβιτς. Η πάσα είναι κακή. Κλέψιμο από τον Τέρκολε και τα λέει θέλουν να τρέξουν αλλά έχουν επιστρέψει οι Ρώσοι. Ο Λόγκαν ξεφεύγει ωραία, πάσα έξω, καλό το passing game για τη Σάσαρη, ο Ντέρκολο καθυστέρησε όμως. Τώρα έχει μείνει ο Πελεγκρίνο. Ο Γενγκά θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Νίκολς. Φοβερό μπλοκ. Δείτε ξανά το φοβερό μπλοκ από τον Νίκολς στα ίσια. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Πελεγκρίνο για τον Τέρκολε μπλέχτηκε εκεί ανάμεσα σε δύο. Πήγε να κάνει κάτι σαν σουτ. Λίγο πριν κάνει βήματα. Εφνιδιασμός για την ΤΣΣΚΑ. Πάνω φορέα 29-26. Αναγκάζοντας τον Καλβάνη να πάρει time out. Έντεκα-δέκα είναι τα rebound. Το 8 επιθετικά για την Σάσαρη. Ο Στιψεβίτς ταλαιπωρεί τον Τεόντοσιτς, ξεφεύγει. Ο Πελεγκρίνο αρκετά βαρύς. Υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Γενγκά στο σκριν, λένε οι διαιτητές. Έγινε ένα σπροξηματάκι εκεί. Ο Κραυτσόφ θα πάρει φάουλ από τον Πελεγκρίνο. Σίγουρα δεν είναι ο Αλεξάνδερ αυτός, όπως μας τον δίνουν οι Ρώσοι. Επιστροφή στο μάτς για τον Πέτουεϊ.
Κραυτσόφ και αυτός στη γραμμή. Και αυτός εύστοχος. 13-15. Έχει πάρει 8 πόντους από δίποντα, 9 από τρίποντα και 13 πόντους από βολές. Η ΤΣΣΚΑ παραμένει το 30-26. Ψεύει, θα μπει μέχρι μέσα, θα πάρει φάουλ. Δεν ξέρω αν... εδώ που έγινε το φάουλ, αν πήγαινε για να εκτελέσει, μήπως έπαιρνε τις βολές. Αρκετές αλλαγές έχουμε τώρα και ο Κουρμπάνοφ πηγαίνει στον πάγκο δίπλα σε Φριτζόν και Κορόπκοφ. Ο Σακέτη ξανά στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους. Ο Ντέρκολε με τον Σακέτη και τον Λόγκαν τώρα. Ο Σακέτη στα 4 δευτερόλεπτα, 3. Ο Αμερικανός μπαίνει προς τα μέσα, μένει στον αέρα. Τρομερό καλάθι. Και καλάθι ανάσας, καθώς είχε προηγηθεί για πρώτη φορά στο μάτς με 4 η ΤΣΣΚΑ. Ο Ντεκολέ στο παιχνίδι. Σε φεύγει δίχως σκοπό από τον Αγενγκάη, πάσα έξω στον Τεόντοσιτς. Τρομερή ασίστ στον Ντεκολό, αλλά αυτός σπαταλά την φοβερή έμπνευση του Τεόντοσιτς. Ο Λόγκαν στον Ντέρκολε δεν έκανε την πρώτη επαφή με την μπάλα όπως θα την ήθελε για να εκτελέσει αμέσως. Ο Αγενγκάη θα πάρει φάουλ από τον Τεόντοσιτς που θέλησε να μην τον αφήσει να εκμεταλλευτεί το μισμάτς. Λόγκαν ξανά στο τέλος του χρόνου, 3 δευτερόλεπτα, 2, βηματάκι προς τα έξω για 3 ο Λόγκαν, 30-31 με 5 συνεχόμενους δικούς του περνάει μπροστά η Σάσαρη. Θέλει να απαντήσει ο Τεόντοσιτς ενώ έχει χτυπήσει ο Στίτσεβιτς, έρχεται ο Νίκολς να καρφώσει εντυπωσιακά. Ενώ ήταν πεσμένος κάτω ο Στίτσεβιτς. Εδώ κοιτάξτε πόσο ωραία πάντως ο Νίκολς τελείωσε τη φάση. Ετοιμάζει και τον Φορμέντι. Ξανά το ωραίο άλμα. Λάθος, το πρώτο στο μάτς για την Δυνάμο. Ο Ντεκολό μόνος του εκτελεί, ο Γενγκά θα μαζέψει το rebound, θέλει να τρέξει την ομάδα στον ενδιασμό. Φορμέντι πασά έξω. Σακέτη και Λόγκαν. Ο Πέτουεϊ προσποιείται για 3. Η πάσα στο Σακέτη, φάουλ από τον Τεόντοσιτς. Λόγκαν, φοβερός ο Πέτουεϊ. Ακόμη ένα τρομερό κάρφωμα από τον Αμερικανό πρώην του Ρεθύμνου και του Ολυμπιακού. Αυτή η φάση πάντως μετράει για έναν παραπάνω. Με το τρίποδο του Νίκολς περνάει ξανά μπροστά η ΤΣΣΚΑ. Ο Γενγκά θα νικήσει τον Νικόλς, 35 όλα.
Ανοιχτό παιχνίδι με την Ιταλική ομάδα να μην τα παρατά. Ίσα ίσα να έχει γίνει στενός κορσές για τους Ρώσους, οι οποίοι έχω την εντύπωση ότι θεώρησαν ότι θα πάρουν το μάτς χωρίς προσπάθεια. Ο Νίκολης πάσα έξω, το όντως από τα 7,5 μέτρα, το τρίτο δικό του, 38-35. Σεβίτς και Πέτουε ψηλά για την επιλογή. Ο Πέτουε έχει μείνει με τον Ντεκολό τώρα. Διαβάζουν το μισμάτς Ιταλία, αλλά ο Γάλλος βγαίνει τρομερά και κλέβει μπροστά από τον Πέτουε, παίρνει και το φάουλ. Ωραία έπαιξε άμυνα από μπροστά και στη συνέχεια πήρε και το φάουλ. Ακόμη ένα. Ο Ντεκολό χτύπησε λίγο στο κεφάλι. Ο Ντεκολόβιος θα πάει και στη γραμμή και έχει την ευκαιρία να φέρει για πρώτη φορά μπροστά την ΤΣΕΣΚΑ με 5, αν ευστοχίσει και στις 2. Ο Στιψεβίτς με τον Higgins. Ο Ντεβέκη λίγο λείψε να κάνει βήματα. Ξακολουθεί στο χαμηλό σχήμα η Ιταλική ομάδα. Ο Σακέτη ξεφεύγει, λίγο λείψε να πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ο Πέτουεϊ. Βγαίνει ωραία δυναμικά πάνω στον Ντεκολό, λίγο πριν κάνει λάθος. Συγκρατεί ο Γάλλος, ο Νίκολς για τρεις, ο σίδερο, rebound από τον Αφορμέντη και τρέχει ο Στιψεβίτς. Ξεφεύγει ο Κροάτης με κακό το σούτ, βρήκε από την άλλη πλευρά του ταμπλό. Ωραία ο Ντεκολό με τρίπλα πίσω από την πλάτη, δύο βολές. Από ποιον, το φάουλ είναι το θέμα, από τον Πέτουε ή τον Σακέτη. Ψεβίς από τον Πέτουε, νομίζω, ο οποίος πηγαίνει και στον παγκό. Ήταν το τρίτο φάουλ του Πέτουε, ο μοναδικός της Άσαρη, που έχει μπει σε μπελάδες. Δύο έχει ο Τεόντοσιτς και δύο ο Κουρμπάνοφ από την άλλη πλευρά. ...42-35 με 4 συνεχόμενες βολές του Ντεκολό. Ο Στιψεβίς, ωραία η πάσα, ο Φορμέντη στη γωνία, εκτελεί αμέσως, 42-38. Ντεκολό έξω για τον Τεόντοσιτς, καλή είναι η πάσα στον ελεύθερο Νίκολς.
αυτός αστοχή, αλλά η μπάλα καταλήγει ξανά στα χέρια των γηπεδούχων. Ο Χάινς θα καρφώσει. Βέκη ξεφεύγει, ο Λομόναχο βγάζει τον Γενκά, αυτός δεν μπορεί. 2 και 3 ακόμη στους 6 CSKA, είχε φτάσει το μάτς και στους 7 νωρίτερα. Πιέζουν οι Ιταλοί, οι οποίοι πάντως έχουν συμπληρώσει τα φάουλ. Και κάνουν ακόμη ένα με τον Τεβέκη. Ο Χίγινς θα πάει στη γραμμή. Σίδερο και με δύναμη, με ήχο. Δύο στις τέσσερις από το Higgins, 45 λεπτά αυτό. Τώρα υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα στην προσπάθεια του Στίψεβιτς να βγει από τα screen. 101 δευτερόλεπτα ακόμη. Στύψευε στα 9 δευτερόλεπτα. Πάσα έξω στον Γενκά. 5 δευτερόλεπτα. Μένει έξω από το 6.75 και σουτάρει. 45-41. Δεν τα παρατάει η Σασαρή, με πρωταγωνιστή τον Αγιαγκά και τον Φετουέι. Εδώ ο Χάινς θα βάλει το καλάθι. Ο Ντεβέκη θα ξεφύγει, πάσα στον Φορμέντι. Στίψεβιτς τώρα στέλνει τον Αγιαγκά χαμηλά. Βρίσκει ωραία τον αριστερό διάδρομο και με αυτό το hook θα νικήσει τον Βοροντσέβιτς. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, δεν θα μετρούσε ακόμη κι αν έμπαινε το τρίποντο από τον Βοροντσέβιτς. Ο Γενκά έχει φτάσει τους 13 πόντους ήδη, 3-5 δίποτα, 2-4 τρίποτα, 1-2 βολές, 2 rebound, ένα λάθος. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του. Το Τεβέκη με τον Ντεκολό. Ωραία σταυρωτή από τον Στίψεβιτς, με ταμπλό έρχεται ο Γενκά ξανά να φτάσει τους 15 πόντους και να βάλει 7 συνεχόμενους για την ομάδα του. Time out για να οργανώσει ο... Έχει κολλήσει το χρονόμετρο στην κάρτα, στο γήπεδο τρέχει κανονικά, 11 δευτερόλεπτα ακόμη. Τζάκσον για τον Τεόντοσιτς, ο Βοροντσέβιτς ζητάει από τον Αμερικανό να μείνει ψηλά. Μπερδεύονται λίγο οι παίκτες του Ιτούδη. Ξεμπερδεύει τα πράγματα ο Τεόντοσιτς. Όπως ακριβώς και στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι και σε αυτό, με δικό του τρίποντο μέχρι τώρα. Με 15 πόντους και 6 στα 10 εντός παιδιάς, 3 rebound, κάνει και ένα λαθάκι.
Γεγκά, Σακέτη, Χέινς, Λόγκαν και Βάρναντο. Η πρώτη επίθεση είναι για τους Ιταλούς. Ο Τέντος πιέζει τον Χέινς. Ο Λόγκαν προσπαθεί να βγει από τα σκρίν. Ο Χίγκινς είναι πάνω του. Θα κλέψει ο Χάινς. Και ο Τζάκσον θα οργανώσει την επίθεση με τον Τέντος να είναι σε θέση 2. Τεόντοσιτς πάσα έξω, ο Βοροντσέβιτς προσποιείται, 9 δευτερόλεπτα, Χάινς και Τεόντοσιτς. Πάσα απέναντι στον Τζάκσον για να μπει και αυτό στον πίνακα τον σκόρερ. Όχι, ο Γκουρμπάνοφ θα ανανεώσει όμως την επίθεση. Φάουλ χαμηλά. Τρίτο φάουλ του Βάρναντο. Και αυτός όπως και ο Πέιντουεϊ αντιμετωπίζουν προβλήματα. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να βγει ο Βάρναντο. Ζώνη από τους Ιταλούς. Ο Τεόντοσιτς στριφογυρίζει εκεί στη ρακέτα και βάζει ένα φοβερό καλάθι. Ο Χέινς ψάχνει τον Γενγκά. Αυτός θέλει να ταλαιπωρήσει τον Βοροντσέβιτς που ακολουθεί. Ο Βάρναντο. Ψηλά ο Τεόντοσιτς θα μαζέψει το rebound και θα ανοίξει τον εφηδιασμό. Έχουν επιστρέψει όμως και οι πέντε της ιταλικής ομάδας. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Χέινς. Αν και νομίζω ότι ο Χάινς έσπρωξε εκεί λίγο. Σε ζώνη η Σάσαρη, ο Τεόντοσιτς υπάρχουν βήματα. Ο Χέινς με τον Τζάκσον. Ψηλά και Σακέτη και Βάρναντο που θα καρφώσει η πρώτη του πόντι. Ωραία η πάσα από τον Τεόντοσιτς, ο Βοροντσέβιτς θα απαντήσει. Φάουλ που έκανε ο Τζάκσον. Το όλο θέμα συζήτηση ήταν αν υπήρχαν βολές για τον Λόγκαν. Ο Γενγκά Κουρμπάνοφ φαίνεται να σπρώχνει. Οι διαιτητές λένε όχι. Ο Χέινς μετά την ωραία πάσα 54-50. Τεόντοσιτς προσποιείται και συνδέεται με το καλάθι σε ακόμη μια εντυπωσιακή παράσταση για τον ίδιο. Ο Λόγκαν θα ξεφύγει, δεν μπορεί όμως να βάλει το καλάθι παρά το γεγονός ότι έδωσε ύψος την μπάλα. Ο Τζάκσον στο πλάι για το Χάινς. Ο Κουρμπάνοφ για τρεις δεν βγήκε καν επάνω το Βάρναντο και το πληρώνει. 59-50 για πρώτη φορά η διαφορά στους 9. Ο Κουρμπάνοφ που λίγο έλειψε να κλέψει.
μπάλα είναι ξανά για τους Ιταλούς που έχουν 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Ο Χέινς για τον Βάρνατο, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Εφηδιασμός με τον Τζάκσον για τον Θεόντοσιτς. Φοβερή πάσα, αλλά δεν μπορεί ο Χάινς και υπάρχει φάουλ από τον Τζάκσον. Ο Τζάκσον σοφά ποιόν, σταμάτησε τον εφηδιασμό, αλλά βλέπετε το εντυπωσιακό κλέψιμο του Σακέτη. Assist του Θεόντοσιτς δεν μέτρησε ποτέ. Ο Χέινς ξανά για 3. Μέσα και αυτό, 59-53. Δύο δικά του τρίποντα κρατούν την Σάσαρη στο μάτς. Ο Θεόντοσιτς κάνει ένα περίπατο μέχρι μέσα. 61-53. Το παιχνίδι έχει γρήγορο ρυθμό. Τζάκσον για τον Κουρμπάνοφ, παίρνει την τελική γραμμή, έξω για τον Τζάκσον. Αυτό στο σίδερο. Ο Γενγκά κατεβάζει χαμηλά τον Τζάκσον για να έχει το πλεονέκτημα. Με το απλό δεν μπορεί να συνδεθεί με το καλάθι. Ο Βοροντσέβιτς για τον Θεόντοσιτς. Ανοιχτή άμυνα της Δυνάμο. Ο Κουρμπάνοφ είναι με τον Χέινς. Ωραία βοηθάει ο Βάρνατο, αλλά βρίσκει πάσα απέναντι. Ο Βοροντσέβιτς θα πάρει φάουλ από τον Σακέτη. Ο Θεόντοσιτς, ο Τζάκσον, ο Βοροντσέβιτς, ο Χάινς και στη γωνία ο Κουρμπάνοφ. Είναι η 5 για την CSKA. Ο Στίψεβιτς έχει περάσει το παιχνίδι για την Δυνάμο. Ακόμη μια φοβερή έμπνευση του Θεόντοσιτς, δεν αξιοποιεί ο Χάινς. Ο Γενγκά πάσα στο πουθενά. Με Στίψεβιτς και Χάινς. Θα δούμε όταν ανοίξει το πλάνο και τους υπολείπους. Και Βάρνατο. Σακέτη, Βάρνατο, Χέινς, Στίψεβιτς και Γενγκά, οι 5 για την Ιταλική ομάδα. Απαντάει στα λάθη όμως η CSKA με τον Τζάκσον να στέλνει την μπάλα έξω. Εδώ ο διαδεφός έχασε τον έλεγχο. Ο Πέτγουι στο παιχνίδι και αυτός με 3 φάουλ. Στίψεβιτς οργανώνει το παιχνίδι με τον Χέινς σε ρόλο 2. Ο Πέτκουι για τον Στίψεβιτς. Ο Κροάτης ξανά στον Αμερικανό. Στο σίδερο δεν μπορεί ο ίδιος. Ο Χάινς θα ντριμπλάρει και τον Στίψεβιτς. Πάει για ένα εντυπωσιακό coast-to-coast του μόνο βολές. Αυτό ήταν και το 4ο ομαδικό της Σάσαρη και το 4ο του Πέτκουι. Εδώ είδατε ξανά. Ο Χάινς με τη βοήθεια του ταμπλό. Στο σίδερο η δεύτερη. Ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Ο Γενγκά διανύει πολύ γρήγορα τα μέτρα. Τρικλοποδιά του βάζει ο Κουρμπάνοφ. Παρ' όλα αυτά βρίσκει τον τρόπο να βάλει το καλάθι.
Χαιρετάει ο Πέντουι. Με εντυπωσιακό ξεκίνημα στο ματ, όχι ανάλογη συνέχεια όμως. Εδώ οι διαιτητές ήταν ιδιαίτερα αυστηροί νομίζω. Με τον Αμερικανό. Πέρι λοιπόν στον πάγκο, δεν μπορεί να το πιστέψει. Ενώ είχε πάει μια χαρά και ο Τζάκσον να κατευθύνεται προς τον πάγκο. Ο Πέντουι, ο οποίος είχε 8 πόντους με 4 στα 5 δίποντα, 3 rebound και ένα κλέψιμο. Κατάφερε να κάνει σε 13 λεπτά συμμετοχής 5 φάουλ. Τα 3.55, πάλι μία στις δύο από τον Χάινς. Ο Λόγκαν για τον Σακέτη. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ωραία, θα ξεφύγει ο Λόγκαν. Πάσα στη γωνία, είναι καλή ο Στίψεβιτς. Ένα δευτερόλεπτο, ο Λόγκαν έχει τελειώσει ο χρόνος. Μετράει το καλάθι. Ακριβώς το τελευταίο δευτερόλεπτο του χρόνου επίθεσης, ο Ντεκολό ξανά στο παιχνίδι, στη θέση του Τζάκσον. Ενώ έχει περάσει εκτός και ο Τεοντοσίτς, με το Χίγκινς να μπαίνει μέσα και να παίρνει φάουλ από τον Στίψεβιτς. Ο Αμερικανός θα πάει στην γραμμή. Χαρακτηριστικά την κίνηση του ρέφερι με τον αγώνα ο Στίψεβιτς σπρώχνει. Yeah. 64-58. Yeah. 65 τώρα. Ο Φορμέντι περνάει στη θέση του Εγενγκά. 22 στις 28 βολές. Μόλις 2 έχει σουτάρει Σάσαρη. Από 6 λάθη 2 αντίπαλοι. 22-20 είναι τα rebound, με 2 περισσότερα για τους Ρώσους, αλλά 2 περισσότερα επιθετικά για τους Ιταλούς. 7 δευτερόλεπτα, η μπάλα χαμηλά με το Χορόπκοφ, είναι ο Βάρνατο, θα υπάρξει φάουλ από τον Ρώσο. Εδώ στην προσπάθεια του να απλώσει το αριστερό χέρι. Ο Στίψεβιτς, η πάσα καλή είναι, αλλά λίγο πιο χαμηλά από ό,τι θα την ήθελε ο Βάρνατο. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια του, γλίστρησε. Το 7ο λάθος για την Σάσαρη. Εξαιρετική η έμπνευση πάντως από τον Κροάτη. Higgins και Logan. Free zone στο παιχνίδι. Στην επαναφορά. Πίεση από τους Ιταλούς. Βοροντσέβιτς και Ντεκολό. Ο Κορόπκοφ το σκέφτηκε λίγο, δεν σούταρε. Ο Higgins μπαίνει προς τα μέσα. Κορόπκοφ με τον Βάρνατο. Υπάρχουν βήματα από το Higgins, αλλά έδωσαν 3 δευτερόλεπτα διαιτητές. Δύο παραβάσεις σε μία ήταν αυτό. Yeah.
Μίτσεβιτς βρίσκει ανοιχτό διάδρομο. Δεν μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Χίγινς τρέχει την ΤΣΣΚΑ. Ο Φριτζόν στη γωνία για τον Κορόπκοφ. Ο Ντεκολό έχει πάρει θέση χαμηλά για να ποστάρει τον Στίψεβιτς. Ο Φριτζόν στα 7 δευτερόλεπτα θα κοπεί, αλλά έρχεται ο Κορόπκοφ να συμπληρώσει την προσπάθειά του. 67-58. Ο Λόγκαν συγκρατεί την μπάλα. 6 δευτερόλεπτα, 5. Ο Αμερικανός θα περάσει, πάσα έξω, Στίψεβιτς, ο Λόγκαν, τώρα θα του μείνει μπάλα στα χέρια. Πριν τα κατάφερε και σκόραρε με εντυπωσιακό τρόπο έξω από τη γραμμή των 6.75, τώρα το έμεινε μπάλα στα χέρια. Εδώ όπως νωρίτερα ο Στίψεβιτς δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Συντρούσεις. '70-58, στους 12 η διαφορά για πρώτη φορά στο μάτς με το τρίποντο του Φριτζόν που φτάνει τους 7. Ο Ντεκολό πήγε να βάλει απίστευτο καλάθι, ο Βάρνα το χάνει ακόμη μια φορά μέσα από τα χέρια του και δίνει καινούρια επίθεση στην ΤΣΣΚΑ. Εδώ κοιτάξτε, πήγε να κατεβάσει εντυπωσιακά. Φοβερό λάθος που κάνει ο Χίγκινς, ευνηδιασμός για τους Ιταλούς. Λίγο έλειψε να χάσουν κι αυτοί. Όλος ο χρόνος είναι δικός τους. Στίψεβιτς και Χίγκινς. Ο Κροάτης, η πάσα έξω, Λόγκαν μόνος του για τρεις. Ο Φορμέντι προλαβαίνει. Δύο φορές έχασε την ευκαιρία η Σάσαρη να μαζέψει. Λάθος με το ξεκίνημα και καλάθι για την Σάσαρη. 70-60. Έχει κάνει δύο πολύ εύκολα λάθη η ΤΣΣΚΑ. Λίγο λείψε να κλέψει ξανά ο Χέινς, ο Ντεκολό. Ντεκολό, Χίγινς, Φριτζόν, Νίκολς και Κορόπκοφ, οι 5 για τον Ιτούδη. Από την άλλη πλευρά ο Φορμέντι που κάνει φάουλ εδώ στον Χίγινς. Ο Στίψεβιτς, ο Βάρναντο. Τον Γενγκά έχει αφήσει αρκετή ώρα στον πάγκο. Ο Ιταλός κόουτς, ο Φριτζόν, πέναλτι. Χάνονται και τα πέναλτι όμως. Ο Γενγκά έχει ξεκινήσει την τελευταία περίοδο. Γενγκά, Βάρναντο, Στίψεβιτς, Φορμέντι και Χέινς. Ο Στίψεβιτς διορθώνει το παρολίγον δικό του λάθος. Εδώ η Γενγκά θα του κλέψει την μπάλα με εντυπωσιακό τρόπο ο Νίκολς. Χίγκινς για τον Νίκολς που θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 72-60. Έχασε το καλάθι πριν στη μονομαχία χρεώθηκε φάουλ.
Στο προηγούμενο δεκάλεπτο κράτησε σχετικά χαμηλά την ΤΣΣΚΑ η Σάσαρη στους 20 πόντους, αλλά εκείνη σημείωσε μόλις 13. Γι' αυτό και η διαφορά των 12 στο τέλος του δεκαλέπτου, όσους έχουμε και τώρα, 72-60. Ο Βάρναντο, Φορμέντι, ο Λομόναχος, κακό είναι το σούτ. Ο Βάρναντο με δύο επιθετικά rebound, 72-62. Νίκολς έψαξε την πάσα έξω, δεν βρήκε κανένα, κόπηκε από τον Βάρναντο. Γενγκά, ευνηδιασμός τώρα για τη Σάσαρη και έξυπνο φριτζόν, σταματάει το ανοιχτό γήπεδο για τους Ιταλούς, τα λέει και με τον Νίκολς. Με τον Higgins ξεφεύγει ωραία και μένει στον αέρα για το 72-64. Στους 8 η διαφορά με ένα μικρό 4-0 για τους Ιταλούς. Ντεκολό ελεύθερος για 3 ο Higgins. Το πρώτο τρίποντο στο μάτς. Χέιν σταματάει την τρίπλα και δυσκολεύεται. Υπάρχει φάουλ από τον Κορόκοφ που βγάζει την ιταλική ομάδα από πολύ δύσκολη θέση. Και όπως χαρακτηριστικά έδειξαν οι διαιτητές, υπάρχει τράβηγμα φανέλας. Ο Βάρναντο, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο για να μπει ο Σακέτη, χαμηλώνει πάλι το σχήμα του. Βαλβάνι. Χάινς κυνηγάει το Σακέτη. Ο Χέινς με τον Higgins. Ο Λόγκαν. Για 3 ή για 2. Δεν είμαι σίγουρος αν πατούσε τη γραμμή. Πατούσε τη γραμμή τελικά. 75-66. Ο Higgins θα μπει μέχρι μέσα. Θα φτάσει και αυτός σε διψήφιο αριθμό. Φορμέντι για τον Λόγκαν. Πυροβολή αμέσως. 77-69. Ο Ντεκολό, ο Φριτζόν, με τον Νίκολς που έχει εδώ την μπάλα και βάζει ωραίο καλάθι. Το Higgins και τον Χάινς είναι οι 5 για την ΤΣΣΚΑ. Ο Φορμέντι παραμένει στο παιχνίδι για την Σάσαρη με τον Γιαγκά, τον Λόγκαν, τον Χάινς και τον Σακέτη. Φάουλ εδώ, κερδισμένο για τον Αμερικανό. Σωστό, από τον Higgins. Ο Σακέτη για τον Βάρναντο. Ο Λόγκαν κλείνεται στη γωνία, καταφέρνει να ξεφύγει. Ο Βάρναντο σχεδόν από το ύψος των ελευθερών, 79-71. Ο Ντεκολό για 3, μετά από περιπέτεια η μπάλα θα καταλήξει μέσα, τρίποντο, απίστευτο τρίποντο για τον Γάλλο. 82-71, στους 11 και αυτός διψηφίος.
Ο Λόγκαν λίγο έλειψε να χάσει, συγκράτησε τελικά, ο Χίνς ξέφυγε, ο Λόγκαν προσποιείται για 3. 82-74 η δική του απάντηση, ο Λόγκαν κάνει μεγάλο παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχει βάλει 8 πόντους. Εκνευρίζοντας τον Ιτούδη για την άμυνα που παίζουν οι παίκτες του. Ο Λόγκαν που είναι και αυτός στους 18-17, έχει ο Ιεγκά. Κάνει το λάθος η Τσέσκα με το Χίγκινς, ο Ιεγκά θα κλέψει, ο Λόγκαν τραβιέται στη γωνία, ο Χέινς για 3, δεν μπορεί, ο Βάρνα ανανεώνει την επίθεση, καλάθι και φάουλ. ...82-76 και μια βολή. ...82-77. Ζώνη για την Δυνάμο. Ο Τεόντοσιτς. Τραβηγμένη προσπάθεια. Ευκαιρία να κατεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Για 3 ο Λόγκαν. 82-80. Φοβερά πράγματα από τον Λόγκαν σε αυτό το δεκάλεπτο. 5 στα 8 τρίποντα. Και η διαφορά είναι στο 26 rebound. 13 επιθετικά παντός για την Δυνάμο. Η οποία έχει συμπληρώσει και τα φάουλ και την οποία δυσκολεύει πολύ η άμυνα ζώνης σε αυτό το δεκάλεπτο. Ευκαιρία τώρα για να προσπεράσει ή να ισοφαρίσει η Σάσαρη. Ο Λόγκαν λίγο έλειψε να χάσει. Χαμηλά για τον Βάρναντο, αντίπαλο τον Χάινς. Ψάχνει την πάσα έξω, σταμάτησε την τρίπλα τώρα, δυσκόλεψαν τα πράγματα. Χάινς. Έχει μπροστά του τον Νίκολς για το προσπέρασμα στο σίδερο. Ο Βάρναντο θα ανανεώσει την επίθεση. Ο Ιεγκά! Απίστευτο! Τι κάρφωμα ήταν αυτό! Φοβερό καλάθι! Και 82 όλα. Ντέρμπι από το πουθενά στο τέλος. Ο Ντεκολό θα πάρει φάουλ. Λογικό τώρα οι γηπεδούχοι να έχουν και τα σφυρίγματα. Άπλωσε το χέρι και ο Σακέτη. Του Βάρναντο είναι το τέταρτο. Δύο βολές. Με δύο βολές από τον Ντεκολό. Ο Λόγκαν για τον Σακέτη. Ξανά ο Λόγκαν έχει μείνει με το Χάινς. Η πάσα στο Βάρναντο. Η μπάλα είναι για την ΤΣΣΚΑ μετά την ωραία προσπάθεια του Κουμπάνοφ. Πως χάνει την μπάλα από τα χέρια του Βάρναντο. Την ώρα που ακουμπάει την μπάλα ο Κουρμπάνοφ είναι εκτός. Πατάει τη γραμμή. Λάθος από τους διαιτητές.
Ο Βοροντσέβης ελευθερώνεται ωραία. Δεν μπορεί με τα μπλό. Ο Κουρμπάνοφ θα ανανεώσει την επίθεση σπρώχνοντας την μπάλα έξω. 2.40 ακόμη. Ο Ντεκολό. Η πάσα στο Βοροντσέβης. Η προσποίηση. Τεόντοσιτς. Αυτός για τρεις. Ούτε αυτός. Ο Βοροντσέβης δεν μπορεί. Ο Κουρμπάνοφ δεν υπάρχει φάουλ. Ο Βοροντσέβης για τον Κουρμπάνοφ ξανά θα καρφώσει τώρα. Από το 0-11 στο 4-0 τώρα για την ΤΣΕΣΚΑ και από το 82 όλα στο 86-82. Ο Σακέτη δίνει την επιλογή στον Χέινς που έχει μείνει τώρα με τον Βοροντσέβιτς. Σε φεύγει σαν να μην υπάρχει, πάσα έξω για τρεις ο Έγενκα στο σίδερο. Υπάρχει φάουλ από τον Τεόντοσιτς και βολές για τον Σακέτη. Ένα και 56 ακόμη και ευκαιρία να ρίξει πάλι τη διαφορά στο καλάθι η Σασαρή. Με βολές από τον Σακέτη. Μόλις τρεις βολές έχουν σουτάρει οι φιλοξενούμενοι. Στο σίδερο η πρώτη. Αγωνία στους Ιταλούς που βρίσκονται στην κερκίδα. 86-83. Μία στις δύο σε κρίσιμη ώρα από τον Σακέτη. Τραβάει τον Γενκά στον πάγκο. Χαμηλώνει το σχήμα του ο Ιταλός coach, βάζοντας τον Στίψεβιτς. Παραμένει σε ζώνη ο σχηματισμός άμυνας. Τον φιλοξενούμενο ο Ντεκολό μέχρι μέσα, αλλά χάνει ένα σχεδόν βέβαιο καλάθι. Παίζει με τη φωτιά η ΤΣΕΣΚΑ. Ο Στίψεβιτς βρήκε επιλογή στο πρόσωπο του Χέινς. Αυτός με τον Τεόντοσιτς διώχνει τους υπόλοιπους. 3 δευτερόλεπτα, τρομερή τρίπλα. Θα κοπεί όμως από το Χάινς. Ευνηδιασμός για την ΤΣΕΣΚΑ. Λάθος από τον Τεόντοσιτς. Η μία ομάδα χαρίζει το ροζ φύλλο στην άλλη. Με την ΤΣΕΣΚΑ πάντως να έχει σίγουρα το προβάδισμα, καθώς προηγείται με 3. Εδώ πως θα πει μεγαλοπρεπές όχι ο Χάινς, που σκεπάζει το καλάθι. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Στίψεβιτς. Πάσα έξω, ο Χέινς για 3 και την ισοφάριση, 86 όλα! 59 δευτερόλεπτα ακόμη για να μάθουμε. Η 5 και 59 χρειαστεί η παράταση. Να μάθουμε ποιος θα νικήσει σε μια αναμέτρηση που πήγε μέχρι τέλους. Αν και στο ξεκίνημα τίποτα δεν προμήνει κάτι τέτοιο. Ο Τεόντοσιτς, η πάσα απέναντι για τον Καρμπούνοφ, ο Χάινς δεν μπορεί. Ο Τεόντοσιτς μετά το επιθετικό rebound για 3. 89-86 στους 21 και αυτός. Θέλει να απαντήσει ο Στίψεβιτς, δεν μπορεί. Επιθετικό rebound και δεύτερο από το Βάρνα το βολές. Φάουλ από τον Τεόντοσιτς, αλλά λίγη σημασία έχει αυτή την ώρα. 2 επιθετικά rebound ξανά. Ο Τεόντοσιτς αμέσως σηκώνει το χέρι του. Ο Βάρνοντο ευστόχησε στην βολή που εκτέλεσε πριν, στο καλάθι και φάουλ. Ό,τι και να γίνει θα μείνει χρόνος για την Σάσαρη. Βλέπετε 26,3 μένουν ακόμη. Μέσα η πρώτη. 89-87.
Άστοχη η δεύτερη φάουλ αμέσως από το Σακέτη στο Βοροντσέβιτς. Εξαιρετική επιλογή από τον Σακέτη, καθώς μένει ακόμη χρόνος. Ό,τι και να γίνει. Φοβερή αντίδραση. Σίγουρα θα κάνει και άλλο φάουλ τώρα η Σάσαρη για να στείλει στην γραμμή την ΤΣΣΚΑ. 19 δευτερόλεπτα. Προσδοκία για απώλεια τουλάχιστον μιας βολής. Αλλά νομίζω στο χειρότερο δυνατό παίκτη. Κολό. Δεν λαθεύει. 90-87. Και 91-87. Θέλει δύο επιθέσεις τώρα. 19 δευτερόλεπτα ακόμη για να δούμε αν μπορεί να καταφέρει κάτι η Σάσαρη, που θα ψάξει ένα γρήγορο καλάθι 2-3 πόντων και αμέσως φάουλ μετά. Σακέτη και ο Χέινς. Σε φεύγει ο Αμερικανός. Θα κοπεί ξανά από τον Χάινς. Και κάπου εδώ τελειώνει το μάτς. Τα δύο μπλοκ του Χάινς είναι αυτά που δίνουν τη νίκη στην ΤΣΣΚΑ, η οποία τα χρειάστηκε απέναντι όχι μόνο στην ουραγό του ομίλου, αλλά στην ουραγό της Ευρωλίγκας. Ο Ντεκολό ξανά στη γραμμή, δεν λάθευσε πριν, ούτε τώρα. '93-87, ενώ έχουμε time out. Πήρε time out μόνο και μόνο για να οργανώσει αυτή την επίθεση. 7,4. Ο Στίψεβις δυσκολεύεται να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Ο Λόγκαν. Με αντίπαλο τον Ντεκολό. Ο Λόγκαν έξω. Προσποιείται με σπάσιμο. Δεν μετράει. Καθώς ακούμπησε την μπάλα ο Βαρνάντο. 93-87. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Η ΤΣΣΚΑ τα χρειάστηκε για 39.